Θα σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, στο κεφάλαιο 1. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 1. Θα διαβάσουμε τα εδάφια από το 1 έως το 18, δηλαδή ουσιαστικά ολόκληρο το κεφάλαιο 1. Λόγια του Εκκλησιαστή, γιου του Δαβίδ και βασιλιά στην Ιερουσαλήμ. Όλα είναι μάταια στο έπακρο, λέει ο Εκκλησιαστής. Όλα είναι μάταια. Τα πάντα είναι μονάχα ματαιότητα. Τι ωφελεί το άνθρωπος από όλο του το μόχθο και τη σκληρή του τη δουλειά πάνω στη γη. Η μια γενιά περνάει και άλλη έρχεται και μόνο η γη πάντοτε μένει η ίδια. Ο ήλιο προβάλλει στην Ανατολή και χάνεται στη Δύση και τρέχει να βρεθεί στον τόπο του για να ξαναφανεί. Ο άνεμος φυσάει προς τον νότο, προς το βορρά γυρίζει, πηγαίνει και ξαναγυρνάει και αρχίζει πάλι από την αρχή. Οι ποταμοί όλοι στη θάλασσα, μα η θάλασσα ποτέ της δεν γεμίζει. Ξαναγυρίζουν τα νερά προς τις πηγές των ποταμών για να κυλήσουν πάλι. Πώς είναι όλα αυτά ανιαρά, Αλλάζουν τόσο γρήγορα, που κανένας δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει και πολύ περισσότερο με λόγια να τα περιγράψει. Το μάτι δεν θα δει ποτέ αρκετά για να χορτάσει, ούτε το αυτί ποτέ θα ακούσει αρκετά. Αυτό που υπήρξε, αυτό και θα υπάρχει και αυτό που έγινε, το ίδιο θα επαναληφθεί. Τίποτα δεν είναι καινούριο εδώ στη γη. Αν πει κανεί για κάποιο πράγμα, να και κάτι καινούριο, θα κάνει λάθο. Στην πραγματικότητα αυτό υπήρχε πολύ πριν από εμά. Αλλά κανένα δεν θυμάται όσα έχουν γίνει παλιά. Και αυτά που πρόκειται να γίνουν, κανεί δεν θα τα θυμάται από όσου μέλλονται να ζήσουν ύστερα από αυτά. Εγώ, Εκκλησιαστή, υπήρξα βασιλιά του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. Φρόντισα μόλι μου τη δύναμη να ερευνήσω και με σοφία να διακρίνω όλα όσα γίνονται στον κόσμο αυτό ασχολία δυσάρεστη που ο Θεός την έδωσε στους ανθρώπους για να τους ταλαιπωρεί. Είδα όλα τα έργα που γίνονται εδώ στη γη και διαπίστωσα πως όλα είναι μάταια και σαν να κυνηγάει κανείς τον άνεμο. Το στραβό δεν μπορεί να γίνει ίσιο και ό,τι κανείς δεν έχει να το μετρήσει δεν μπορεί. Σκέφτηκα μέσα μου τώρα εγώ έχω γίνει σπουδαίος και τόσο πολύ σοφός ώστε ξεπέρασα όλους εκείνους που έζησαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ και απόκτησα πολύ σοφία και γνώση. Προσπάθησα να καταλάβω τι είναι σοφία και γνώση και τι αφροσύνη και ανοησία. Διαπίστωσα όμως ότι και αυτό είναι σαν να κυνηγάει κανείς τον άνεμο. Γιατί στην πολύ σοφία, πολύ είναι και η λύπη. Και όσο κανείς γνωρίζει περισσότερα, τόσο και περισσότερο υποφέρει. Θα επανέλθουμε σε όλους αυτούς τους προβληματισμούς σε λίγο στο κήρυγμά μας. Την προηγούμενη Κυριακή ο κόσμος έμαθε σοκαρισμένο στα νέα του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ, του πιο γνωστού παίκτη του μπάσκετ στη σύγχρονη εποχή. Το πρωί ξύπνησε σαν μια μέρα σαν όλες τις άλλες και πήγε να πάει στην προπόνηση της κόρης του. Και καθώς πηγαίναν εκεί το ελικόπτερο του συνετρίβει <σχεδίδι> Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ακούσει αυτήν την είδηση αυτήν την εβδομάδα και να μην έχει σοκαριστεί για το πόσο ξαφνική είναι η ζωή. Πώ τη μία είσαι σούπερ στάρ και την άλλη είσαι νεκρό. Πώ τη μία είσαι ένα άνθρωπο 41 χρόνων που έχει όλη τη ζωή μπροστά του και την άλλη μέρα η ζωή σου έχει τελειώσει. Η ζωή είναι απρόβλεπτη και δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Προγραμματίζεις την εβδομάδα και πριν καν φτάσεις στα μέσα της, το πρόγραμμά σου έχει ανατραπεί. Σχεδιάζεις να πας κάπου τα παιδιά και τα παιδιά αρρωσταίνουν. Υπολογίζεις να τελειώσει μια δουλειά και σου βγαίνουν άλλε δύο. Πώς επιβιώνεις μέσα σε έναν κόσμο όπου η αβεβαιότητα είναι το μόνο βέβαιο. Πώς μεγαλώνεις παιδιά σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος, όλο και πιο απρόβλεπτος. Η Αγία Γραφή παλεύει με αυτά τα ερωτήματα σε διάφορα σημεία της και το βιβλίο του Εκκλησιαστή είναι ένα από αυτά και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα. Οπότε, ελάτε να ανοίξουμε και πάλι τις γραφές μας στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, στο κεφάλαιο 1 που διαβάσαμε και πριν. Εκκλησιαστής 1. Καθώς ανοίγουμε τις γραφές μας, να πω μια γενικότερη παρατήρηση για το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Στην Παλιά Διαθήκη υπάρχουν τρία βιβλία που είναι γνωστά ως τα βιβλία της Σοφίας. Και είναι οι Παροιμίες, ο Εκκλησιαστής και ο Ιώβ. Όλα τους μιλάνε για τη Σοφία, για το φόβο του Κυρίου και το πώς να αντιμετωπίζεις τη ζωή με αυτά. Τώρα το ενδιαφέρον είναι το εξής. Καθένα από αυτά τα τρία έχει μια τελείως διαφορετική οπτική. Οι παροιμίες, για παράδειγμα, έχουν μια αισιόδοξη οπτική. Είναι σαν να σου λέει ότι αυτοί είναι οι κανόνες της ζωής, δοκίμασέ τους και θα ευλογηθείς. Οπότε, για παράδειγμα, λέει στις παροιμίες 3 ότι στο σπίτι του Ασεβή είναι η κατάρα του Κυρίου, ενώ την κατοικία των δικαίων την ευλογεί. Οπότε διαβάζεις αυτό το εδάφιο και λες «Άρα ο Θεός ευλογεί τους δίκαιους». Έλα όμως που αν κάποιος διαβάσει τα άλλα δύο βιβλία, τον Ιώβ ή τον Εκκλησιαστή, θα δει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση πιο σκεπτική, πιο απεσιόδοξη, πιο κοινική σε πολλά σημεία. Οι παροιμίες λένε ο δίκαιος δεν θα σαλευτεί ποτέ. Αλλά ο εκκλησιαστής λέει, στο κεφάλαιο 7, λέει και τι δεν είδα στη διάρκεια της μάταιης ζωής μου. Το δίκαιο να καταστρέφεται παρόλη τη δικαιοσύνη του και το να σε βίνα μακροημερεύει παρόλη την κακία του. Γι' αυτό λέω, μη γίνεσαι και πάρα πολύ δίκαιος ή πάρα πολύ σοφός. Γιατί να καταστραφείς. Και αντίστοιχα ο Ιώβ λέει, απαντάει, οι παροιμίες λένε, ο Θεός ευλογεί τους δίκαιους και ο Ιώβ λέει, αφού είμαι δίκαιος, γιατί υποφέρω. Ένας μελετητής των γραφών της Παλαιάς Διαθήκης ιδιαίτερα, ο Ντέιβιντ Άλαν Χάμπερντ, έλεγε για αυτά τα βιβλία το εξής οι παροιμίες μοιάζει, μοιάζει, να λένε αυτοί είναι οι κανόνες της ζωής. Ακολούθησέ τους και θα δεις ότι δουλεύουν. Και ο Ιώβ και ο Εκκλησιαστής απαντάνε τους δοκιμάσαμε και δεν δουλεύουν. Οι παροιμίες λένε όσοι δουλεύουν σκληρά σίγουρα θα εξουσιάσουν ενώ οι τεμπέληδες θα είναι υποτελείς. Και ο εκκλησιαστής λέει, κάτι άλλο που διαπίστωσα είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν κερδίζουν στο τρέξιμο πάντα οι γρήγοροι, ούτε τον πόλεμο πάντα οι γενναίοι. Δεν είναι οι σοφοί που κερδίζουν πάντα την άνετη ζωή, ούτε οι ευφυείς που αποκτούν πλούτο ή οι καταρτισμένοι την εκτίμηση των άλλων. Γιατί σε όλους αυτούς μπορεί να τύχουν καλές ή κακές περιστάσεις. Κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει αυτόν η κακή στιγμή. Μια εβδομάδα που έχει γίνει το ατύχημα με τον Κόμπι Μπράιν. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα επίκαιρο εδάφιο. Κανεί δεν ξέρει πότε θα έρθει για αυτόν η κακή στιγμή. Όπω τα ψάρια πιάνονται στο μοιραίο δίχτυ ή τα πουλιά στην ξόβεργα, έτσι και οι άνθρωποι παγιδεύονται στην κακοτυχία όταν ξεσπάσει άξαφνα πάνω του. Και τα διαβάζει και αυτά και λες, Έτσι είναι. Μα τότε τι γίνεται, αν αυτό είναι ο κόσμος μας, πώς επιβιώνεις σε έναν τέτοιο κόσμο. Και τελικά τι γίνεται. Το ένα βιβλίο μας λέει ο Θεός ευλογεί τους δίκαιους, το άλλο βιβλίο μας λέει ο Θεός ε, είναι εκεί αλλά βλέπω ξανά και ξανά δίκαιους να υποφέρουν και λες τι γίνεται, Ποιο έχει δίκιο τελικά. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται αυτά τα βιβλία να μην τα διαβάζουμε ξεχωριστά το καθένα, αλλά να τα βλέπουμε μαζί γιατί καθένα από αυτά μας δίνει μια οπτική στη ζωή. Που η οπτική του ενός μας βοηθάει να καταλάβουμε στο σύνολό της τι πραγματικά σημαίνει και τι δεν σημαίνει αυτό που λέει το άλλο. Οι παροιμίες δεν είναι συνταγές. Αν το καλοσκεφτείτε, καμία παροιμία δεν είναι συνταγή. Δηλαδή και οι παροιμίες που έχουμε στη χώρα μας. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα απόλυτο κανόνα, γιατί έχουμε δει πολλέ φορέ ανθρώπου να βιάζονται και να μην σκοντάφτουν. Οπότε δεν θέλει να σου πει ότι πάντα έτσι γίνεται, σου δίνει μια γενική αρχή, η οποία όμω έχει και τι εξαιρέσει τη. Αυτό λοιπόν μα βοηθάει να καταλάβουμε πώ να διαβάζουμε και πώ να μην διαβάζουμε το βιβλίο των παροιμιών. Αλλά απ' την άλλη, και ο Εκκλησιαστή και ο Ιώβ δεν θα πει ότι αυτοί είναι κοινικοί υπεσημιστέ όλοι τους αναγνωρίζουν ότι το να ζει κάποιος με φόβο Θεού προφανώς είναι προτιμότερο από το να ζει χωρίς φόβο Θεού. Οπότε δεν αμφισβητούν την αρχή των παροιμιών ότι η αρχή της σοφίας, η βάση της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Όλοι το δέχονται αυτό. Δεν σου λένε ότι αυτό δεν ισχύει. Σου λένε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι άρα αν κάποιος ζει με φόβο Θεού πάντα θα του πάνε όλα καλά δεν υπάρχει εγγύηση. Και δεν υπάρχει εγγύηση γιατί όλα στη ζωή είναι απρόβλεπτα. Η κατεξοχήν λέξη που επαναλαμβάνεται στον εκκλησιαστή είναι η εβραϊκή λέξη «Hevel», που συχνά τη μεταφράζουμε «ματαιότητα». Οπότε ο εκκλησιαστής λέει «τα πάντα είναι Hevel», «ματαιότης», ή «τα πάντα είναι Hevel, Hevel», όταν χρησιμοποιούν στα εβραϊκά δύο λέξεις, θέλει να πει, να πει ότι είναι εμφατικό Δηλαδή δεν είναι η χαίρετο, είναι πάρα πολύ χαίρετο, είναι μέχρι εκεί που δεν πάει. Το πρόβλημα που υπάρχει με τις μεταφράσεις που έχουμε, είναι ότι χαίρετο δεν σημαίνει μόνο ματαιότητα και δεν είναι, απαραίτη, δεν είναι βασικά αυτό κάνει το πρωταρχικό της νόημα. Και αν το καλοσκεφτείτε και αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά, και ο ίδιος ο εκκλησιαστής δεν λέει ότι η ζωή δεν έχει νόημα. Ο εκκλησιαστής δεν λέει ότι η ζωή είναι μάταιη. Αυτό που μας βοηθάει να καταλάβουμε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη είναι να δούμε την άλλη της έννοια που είναι η βασική της έννοια. Χέβελ στα εβραϊκά σημαίνει καπνός, ατμός. Και τι είναι ο καπνός, αν εδώ έχεις καπνό, ο καπνός είναι μυστηριώδης, δεν ξέρεις τι υπάρχει πίσω από τον καπνό. Και επίσης ο καπνός είναι απρόβλεπτος, φευγαλαίος, αλλάζει συνεχώς σχήματα Πας να τον πιάσει και βλέπεις ότι δεν έχεις τίποτα στο χέρι. Πας να τον ελέγξεις και σου φεύγει μέσα από τα χέρια. Ο καπνός είναι μυστηριώδης και απρόβλεπτος και φευγαλαίος και ο εκκλησιαστής λέει έτσι είναι η ζωή. Η ζωή είναι σαν τον καπνό που είναι, μυστηρι... η ζωή είναι μυστηριώδης, απρόβλεπτη και φευγαλαία. Ο εκκλησιαστή χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη 38 φορέ σε όλο το βιβλίο, μέσα σε 12 κεφάλαια. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε τη συχνότητα. Και σου λέει ότι η ζωή είναι διαρκώ απρόβλεπτη και ασταθής ή όπω χαρακτηριστικά λέει στην περικοπή που διαβάσαμε πριν, είναι σαν να κυνηγά τον άνεμο. Όλα είναι καπνός. Ο βασικός σκοπός του συγγραφέα είναι να στοχεύσει σε όλα αυτά τα πράγματα στα οποία προσπαθούμε να βρούμε νόημα ή σημασία και αρχίζει να τα αποδομεί ένα-ένα. Το βιβλίο αρχίζει με ένα ποίημα για τον χρόνο, αυτό που διαβάσαμε πριν, και τελειώνει με ένα ποίημα για τον θάνατο, στο τελευταίο του κεφάλαιο. Και σου λέει ότι αν όλο σου το ενδιαφέρον εστιάζει στη δουλειά σου, στην επιτυχία σου, στα χρήματά σου και προσπαθείς μέσα από όλα αυτά να βρεις νόημα στη ζωή σου, σταμάτα. Σταμάτα και σκέψου πόσο αμήλικτα περνάει ο χρόνος. Ξαναδιαβάζω στο κεφάλαιο 1, μερικά από τα εδάφια που διαβάσαμε πριν, εδάφια 3, 4 και 5. Λέει, τι ωφελείται ο άνθρωπος από όλο του το μόχθο και τη σκληρή του τη δουλειά πάνω στη γη. Η μια γενιά περνάει και άλλη έρχεται, και μόνο η γη πάντοτε μένει η ίδια. Ο ήλιο προβάλλει στην Ανατολή και χάνεται στη Δύση. Τρέχει να βρεθεί στον τόπο του για να ξαναφανεί. Με άλλα λόγια, σου λέει, προσπαθεί, κουράζεσαι και τελικά τι γίνεται. Φυσικά η δουλειά προχωράει, η ζωή προχωράει, η οικονομία κάνει βήματα, η τεχνολογία αναπτύσσεται. Αλε... Αλλά πήγαινε και ανέβασε ένα βουνό και αναρωτήσου το βουνό σε πήρε χαμπάρι ότι το ανέβηκες. Το βουνό αυτό υπήρχε εκεί πολύ πριν από εμάς και θα παραμείνει εκεί πολύ μετά από εμάς. Σε 100 χρόνια από τώρα... Κανένα δεν θα θυμάται εσένα ή εμένα, όπω και εμεί δεν θυμόμαστε πώ λέγαν του προγόνου μα που ζούσαν στην οικογένειά μα πριν από 100 χρόνια. Ποιο από εσά θυμάται πώ λεγόντουσαν όλοι οι προ, -προ που του και οι προ-προγιαγιάδε του. Σε 100 χρόνια από τώρα κανεί δεν θα θυμάται και εμά. Αλλά εκείνο το βουνό θα είναι ακόμα εκεί και το κύμα του πελάγου θα συνεχίσει να σκάει στην ακρογιαλιά και ο ήλιος ακόμα θα ανατέλει και θα δει. Ο χρόνος τελικά θα σβήσει εσένα, εμένα και όλα όσα μας ενδιαφέρουν. Σαν να μην έφτανε αυτό για να μας ψυχοπλακώσει. Ο εκκλησιαστής δεν σταματά να μιλά για το θάνατο συνέχεια στο βιβλίο του. Ιδιαίτερα στο πείμα που βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου. Στο κεφάλαιο 12, Εκκλησιαστής 12, εδάφια 6-7, λέει εκεί πέρα στο πείμα για το θάνατο. Λέει, θυμίσου λοιπόν το δημιουργό σου, πριν τη ζωή σου σπάσει η ασημένια αλυσίδα και το χρυσό λιχνάρι συντριφτεί, πριν τσακιστεί η στάμνα στην πηγή και σπάσει το μαγκάνι στο πηγάδι. Τότε το σώμα θα γυρίσει πίσω στο χώμα που από κείνο πλάστηκε και η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στο Θεό που την έδωσε. Με άλλα λόγια εδώ σου δίνει δύο εικόνες. Πρώτον σου λέει θυμίσου ότι η ζωή σου είναι δάνειο από το Θεό. Η αναπνοή σου είναι δάνειο από το Θεό. Ξαναλέω κάτι που έχω πει και ξανά στο παρελθόν. Όταν ο, Αδάμ, όταν ο Θεός φτιάχνει τον Αδάμ, ο Αδάμ στην αρχή είναι απλώς ένα σώμα που δεν έχει ζωή. Και ο Θεός τι κάνει, φυσάει μέσα του, κάνει ένα Και έτσι ο Αδάμ παίρνει ζωή μέσα από την αναπνοή του Θεού. Και σου λέει, με παίρνει αυτή την εικόνα εδώ και σου λέει τι είναι ο θάνατος. Είναι ότι η αναπνοή επιστρέφει στο Θεό που την έδωσε. Η ζωή σου είναι ένα δάνειο που μια μέρα θα επιστρέψει στο Θεό. Αυτή είναι η μία εικόνα που χρησιμοποιεί. Γι' αυτό λέει πρόσεχε πώς τη ζεις. Η δεύτερη εικόνα που χρησιμοποιεί είναι ότι παίρνει χρυσά και ασημένια αντικείμενα, δηλαδή πράγματα που σου δείχνουν ότι είναι πολύτιμα και μέσα από αυτά σου λέει η ζωή είναι πολύτιμη σαν το χρυσό λιχνάρι, σαν την ασημένια αλυσίδα που κρατάει το λιχνάρι ζωσμένο επάνω σου. Η ζωή είναι πολύτιμη σαν αυτά, αλλά στο θάνατο συντρίβεται. Στο θάνατο το φως σβήνει το λιχνάρι που έφερνε το φως, πέφτει κάτω και σπάει. Το νερό που έδινε ζωή, το νερό που τραβούσε από το πηγάδι, λέει σπάει το μαγκάνι που το γυρνούσες για να ανεβάσεις νερό από το πηγάδι και η στάμνα που είχες που έβαζες νερό, το νερό που είναι η πηγή της ζωής, στο θάνατο σπάει. Στο θάνατο δεν υπάρχει φως να φωτίσει τα σκοτάδια σου, δεν υπάρχει νερό να ξεδιψάσει τη δίψα σου. Ο θάνατος εξισώνει τα πάντα. Εισάγει τη ματαιότητα στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Ανεξάρτητα με το ποιο είσαι ή τι έχεις κάνει, καλό ή κακό, όλοι τελικά πεθαίνουμε. Ο θάνατος καταβροχθίζει τους σοφούς και τους ανόητους, τους πλούσιους και τους φτωχούς. Είναι αναπόφευκτος για όλους. Με αυτέ λοιπόν τι ιδέε και τι εικόνε στο μυαλό, ο Εκκλησιαστή κάθεται και αναλογίζεται. Όλε τι δραστηριότητε, όλε τι ψεύτικε ελπίδε τι οποίε στηρίζουμε και επενδύουμε τη ζωή μα, καθώ προσπαθούμε να βρούμε νόημα σε αυτήν και αξία σε αυτήν. Αρχίζει να σκέφτεται τον πλούτο, την καριέρα, την κοινωνική θέση, την απόλαυση. Και όσο σημαντικά και να φαίνονται αυτά, το πέρασμα του χρόνου με το οποίο αρχίζει το βιβλίο και ο επικείμενος θάνατός μας με τον οποίο τελειώνει το βιβλίο τα υποβιβάζουν όλα αυτά σε χέβελ, καπνό. Πιστεύεις ότι το να εργάζεσαι σκληρά για την καριέρα σου κάνει τη ζωή να αξίζει? Αυτό είναι που κάνει τη ζωή να αξίζει. Σκέψου όλο το άγχος και τις επιπτώσεις που φέρνει επάνω σου. Την ανησυχία, τα ξενύχτια, ώσπου να απολαύσει του καρπού από όλα αυτά. Πιθανότατα θα είσαι τόσο μεγάλο και κάποια από αυτά μπορεί να μην προλάβει καν να τα χαρεί και να τα αφήσει σε άλλου που μπορεί να νοιάζονται ή μπορεί να μην νοιάζονται για αυτά που κατάφερε εσύ στη δική σου ζωή. Ή μπορεί να τα βλέπει όλα αυτά και να προσπαθεί να γεμίσει το κενό σου με κάθε λογή σ απόλαυση. Και αυτό λίγο πολύ σου λέει ο κόσμος μας. Διασκέδαση, γιατί μια ζωή την έχουμε. Υπήρχε ένα τραγούδι της Δέσποινας Βανδή πριν από μερικά χρόνια που έλεγε «Όλα είναι εφήμερα και τι θα γίνει αύριο κανείς δεν ξέρει, γι' αυτό την κάθε στιγμή να τη γλεντάς και να τη ζεις με την ψυχή σου». Τώρα, η βανδί διαβάζει εκκλησιαστή. Ή ο εκκλησιαστής απαντά ακριβώς σε αυτή την προσέγγιση. Πιστεύεις ότι η ζωή περιστρέφεται γύρω από τη διασκέδαση, σου λέει ο εκκλησιαστής. Προσπάθησα να την κυνηγήσει. Πήγαινε τις διακοπές σου. Γύρνα από πάρτι σε πάρτι. Πήγαινε εκδρομή το Σαββατοκύριακο. Η Δευτέρα πάντα θα ακολουθεί. Η διασκέδασή σου είναι περικυκλωμένη από τη σκληρή πραγματικότητα. Τα Σαββατοκύριακά σου είναι περικυκλωμένα από Δευτέρες. Και αν προσπαθείς να ζεις μια καθημερινότητα που απλώς θα κοιτά πάντα το επόμενο Σαββατοκύριακο, στην επόμενη διασκέδαση, στην επόμενη απόδραση, θα ζεις συνεχώς διψασμένος. Θα είσαι αυτό που λέει ένα γκράφιτι έξω από το πανεπιστήμιο, πέντε μέρες στη δουλειά για μια νύχτα γκλαμουριά. το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή σου θα κυνηγά κάτι που, που ελπίζει να γίνει στο μέλλον, ή θα νοσταλγεί κάτι που έγινε στο παρελθόν. Και τελικά η ζωή είναι ένα καπνό. Ποια είναι η λύση λοιπόν, Να τα βάψουμε μαύρα, Να γίνουμε όλοι ειδονιστέ ή ισχετικ, σχετικιστέ. Και ο Εκκλησιαστή λέει: Όχι, γιατί και αυτό είναι καπνό. Δεν οδηγεί πουθενά. Οπότε προστί όλη αυτή η συλλογιστική πού καταλήγει ο εκκλησιαστής. Αν όλο το νόημα του εκκλησιαστή ήταν ότι απλώς κάνει τη διάγνωση, η ζωή είναι απρόβλεπτη. Θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει, μα αυτό το ξέραμε και πριν. Πες μας κάτι που δεν ξέρουμε. Καλή η διάγνωση. Πες μας η θεραπεία ποια είναι. Πες μας πώς να αντέξουμε, πώς να επιβιώσουμε, πώς να ζήσουμε μέσα σε έναν κόσμο που το αύριο είναι καπνός, όπου το αύριο είναι απρόβλεπτο. Ο εκκλησιαστής λοιπόν απαντά δίνοντας τρεις πολύ πρακτικές αρχές. Και η πρώτη αρχή είναι το αύριο είναι απρόβλεπτο, αλλά ο Θεός έχει τον έλεγχο. Το γεγονός ότι εσύ δεν ξέρεις το αύριο, δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν κρατά το αύριο. Στο ίδιο εδάφιο που θα σου πει ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη, θα σου πει επίσης ότι η ζωή είναι στα χέρια του Θεού. Στον Εκκλησιαστή στο κεφάλαιο 7 λέει «Λάβε υπόψη σου το έργο του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να ισιώσει ό,τι εκείνος έκανε στραβό». Προσέξτε, ξεκινάει με την κυριαρχία του Θεού. Κανεί δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που εκείνο έχει κάνει κάπω. Στον καιρό τη ευτυχία να χαίρεσαι και στον καιρό τη δυστυχία να σκέφτεσαι, ο Θεό στέλνει και την ευτυχία και τη δυστυχία. Και κανένα δεν γνωρίζει τι πρόκειται να του συμβεί μετά. Αν κάπου όλο αυτό κρατήσουμε μόνο την τελευταία φράση, κανεί δεν ξέρει τι πρόκειται να του συμβεί μετά, τότε η ζωή μα είναι απλώ μια αβεβαιότητα. Προσέξτε όμω ότι όλη αυτή η πρόταση αρχίζει και τελειώνει με την κυριαρχία του Θεού. Κανεί δεν μπορεί να ισιώσει εκείνο που έκανε στραβό και εκείνο στέλνει την ευτυχία και τη δυστυχία, δεν έρχονται μόνε του. Οπότε το γεγονός ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει τον έλεγχο. Και το ίδιο κάνει και σε άλλα σημεία. Στο 3.11 λέει ο Εκκλησιαστής ότι ο Θεός έχει ορίσει τον κατάλληλο καιρό που κάνει το κάθε τι. Δηλαδή σου λέει το timing είναι στα χέρια του. Στο 3.17 σου λέει ότι τελικά ο Θεός θα κρίνει το δίκαιο και το να σεβεί γιατί έχει οριστεί ο κατάλληλος καιρός για κάθε πράγμα και για κάθε έργο. Με απλά λόγια σου λέει ότι το ότι συμβαίνει αδικία στον κόσμο μας δεν σημαίνει ότι ο Θεός θα μείνει για πάντα απαθής. Ο Θεός θα κρίνει και θα αποδώσει δικαιοσύνη. Εκείνος έχει τον έλεγχο, εκείνος έχει την κρίση. Οπότε μπορώ να ζω με φόβο ή να ζω με εμπιστοσύνη. Κάθε μέρα καλούμε να επιλέγω ανάμεσα στο φόβο του αύριο και την εμπιστοσύνη για το αύριο. Κάθε μέρα που ξυπνάω μπορεί να αναρωτιέμαι, θα συμβεί κάτι στο παιδί μου στο σχολείο. Θα πάει καλά η δουλειά. Θα περάσω το μάθημα. Θα είμαστε υγιείς. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Αυτή την εβδομάδα η φράση ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη ήταν ιδιαίτερα βιωματική. Για εμάς. Διαβάζετε πιθανόν στι ειδήσει ότι υπήρχε ένα πιθανό κρούσμα κορονοϊού και ότι το κέντρο αναφορά για τη Βόρεια Ελλάδα είναι εδώ στην πόλη μα και είναι εδώ στο ΑΧΕΠΑ. Τι ευτυχία να μαθαίνει ότι υπάρχει, είναι πιθανόν ο ιό να είναι στην πόλη σου και τι ακόμα μεγαλύτερη ευτυχία να μαθαίνει ότι μπορεί ο ιό να είναι στη δουλειά τη γυναίκα σου. Τελικά δεν ήταν. Έκανε εξετάσει ο άνθρωπο, ήταν καλά. Αλλά όλο αυτό σε βάζει να προβληματιστεί. Αυτή τη βδομάδα δεν ήταν. Την επόμενη, τι ξέρεις, πώς ξέρεις τι σου ξημερώνει η επόμενη. Οπότε τι κάνεις, γιατί ο φόβος έρχεται. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μια ζωή που δεν νιώθεις και δεν φοβάσαι. Η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή που καθημερινά καλείσαι να εμπιστεύεσαι περισσότερο από όσο φοβάσαι. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους πιστούς προσεύχεστε και για μένα ώστε άφοβα να μιλάω για το Ευαγγέλιο. Αν το θεωρούσε δεδομένο ότι θα είναι άφοβος δεν θα χρειαζόταν να του ζητήσει να, να προσεύχονται γι' αυτό. Ο Απόστολος Παύλος έμεσα σε αυτό το εδάφιο λέει ουσιαστικά και εγώ φοβάμαι. Και την ίδια στιγμή λέει προσεύχεστε ώστε να ζω χωρίς φόβο και να μιλάω χωρίς φόβο. Αυτή τη βδομάδα που ξεκινά με όλα τις τα απρόβλεπτα και όλη τη την αβεβαιότητα καλούμε να επιλέξω, να επιλέγω κάθε μέρα, να ησυχάζω στην κυριαρχία του πατέρα μου παρά να μετρώει συνέχεια το άγχος για το απρόβλεπτο. Καλούμε να θυμάμαι ότι η ζωή μου είναι καπνός, είναι απρόβλεπτη, είναι μυστηριώδης. Αλλά ταυτόχρονα καλούμε και να εμπιστεύομαι ότι οι μέρες της ζωής μου δεν είναι απλά οι μέρες της ζωής μου. Είναι αυτό που λέει ο Εκκλησιαστής, οι μέρες που ο Θεός σου έδωσε να ζήσει εδώ στη γη. Κάθε μου μέρα είναι δώρο από το Θεό, ο οποίος κρατάει και την επόμενη μέρα. Η ζωή μου δεν είναι απλά η ζωή μου, είναι οι μέρες που ο Θεός μου χαρίζει. Σε κάθε μέρα που ο Θεός μου χαρίζει, ο Θεός έχει τον απόλυτο έλεγχο. Το αύριο είναι απρόβλεπτο, αλλά ο Θεός έχει τον έλεγχο. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μας προσκαλεί ο εκκλησιαστής να δούμε. Το δεύτερο πράγμα είναι το εξή. Το αύριο είναι απρόβλεπτο, γι' αυτό μη χάνει το σήμερα. Δηλαδή μας λέει ότι το κληδί... πολλές φορές οι έγνες του αύριο μας κάνουν να χάνουμε τη χαρά του σήμερα. Γι' αυτό ο εκκλησιαστής μας λέει μη χάνεις τις μικρές καθημερινές χαρές της ζωής. Δηλαδή μας λέει το κλειδί για την αληθινή απόλαυση της ζωής είναι το να αποδεχτείς ότι η ζωή είναι καπνός. Το να δεχτείς ότι τα πάντα στη ζωή βρίσκονται εκτός του ελέγχου σου και να μην ταλαιπωρείς να τα πιάσεις. Μέσα στο βιβλίο του εκκλησιαστή, περίπου έξι διαφορετικές φορές, στις πιο ζωφερές στιγμές του διαλόγου του, ο εκκλησιαστής μιλά ξαφνικά για το δώρο του Θεού, που είναι η απόλαυση του απλού, των καλών πραγμάτων της, φυ της ζωής, όπως η φιλία, η οικογένεια, ένα καλό γεύμα, μια ηλιόλουστη μέρα. Δεν μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο των πιο σημαντικών πραγμάτων που συμβαίνουν στη ζωή μας. Δεν υπάρχει εγγύηση για τίποτα, αλλά περιέργως αυτή είναι και η ομορφιά. Όταν αποφασίζω να ζήσω με μια στάση πλήρους εμπιστοσύνης στο Θεό, αντί να ανησυχώ για το αύριο, να ζω το σήμερα με εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε αυτό με απελευθερώνει για να απολαύσω τη ζωή όπως είναι στην πραγματικότητα και όχι όπως νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι. Και πάλι σε αυτές, σε αυτές τις περικοπές είναι φοβερό το πώς μπλέκει συνέχεια με ενός της χαρές της ζωής και αποφετέρου τη βεβαιότητα του θανάτου. Διαβάζω κεφάλαιο 5, στο κεφάλαιο 5 του Εκκλησιαστή, εδάφιο 17 και μετά. Αφού λοιπόν μας έχει ψυχοπλακώσει, λέει «Εκείνο λοιπόν που αναγνωρίζω ως αγαθό είναι το εξή. Είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να τρώει, να πίνει και να απολαμβάνει τα αγαθά του κόπου του εδώ στη γη» σε όλη τη διάρκεια της ζωής, προσέξτε αυτό που λέμε πριν, τη ζωής που του δίνει ο Θεός. Γιατί αυτό είναι το μερίδιό του. Και σε όποιον ο Θεός έδωσε πλούτο και αγαθά, καθώς και τη δυνατότητα να τα απολαμβάνει παίρνοντα έτσι το μερίδιό του, αυτός μπορεί να χαίρεται τους καρπούς των κόπων του, γιατί όλα αυτά είναι δώρο του Θεού. Η ζωή σου είναι ένα δώρο του Θεού. Και έτσι, και εκεί που πας να χαλαρώσεις λίγο και να πεις αυτό το επόμενο εδάφιο, έτσι δεν θα ανησυχεί όταν θα σκέφτεται πως οι μέρες της ζωής του είναι λιγοστές. Όταν ο Θεός του δίνει όλες αυτές τις χαρές στη ζωή του. Το ίδιο κάνει και στο κεφάλαιο 9. Λέει, απόλαυσε τη ζωή με τη γυναίκα που αγαπάς όλες τις μέρες της μάταιης ζωή σου όσο ο Θεός σου έχει δώσει εδώ στη γη. Η χαρά της ζωής και η βεβαιότητα του θανάτου στην ίδια πρόταση. Ένα κομμάτι του εαυτού μου εξανίσταται όταν τα διαβάζω αυτά. Θέλω να του πω, αδερφέ, μην μας ψυχοπλακώνεις. Αλλά αν το σκεφτείτε βαθύτερα, αυτή είναι η ζωή. Και η υπενθύμηση ότι μια μέρα θα πεθάνουμε, δίνει πολύ βαθύτερο νόημα στο ότι σήμερα ζούμε. Πριν ένα χρόνο είχα να κάνω ένα μακρινό ταξίδι για να εκπροσωπήσω τη σύνοδό μας σε ένα συνέδριο στο εξωτερικό. Ήταν οι μέρες αμέσως μετά τη συντριβή του Boeing 737 MAX. Δεν είχε περάσει ούτε εβδομάδα. Όλοι ψάχναν δουν να καταλάβουν τι είχε γίνει. η αίσθηση ότι το δικό μου αεροπλάνο μπορεί να μην έφτανε ποτέ στον προορισμό του. Ήταν πιο έντονη από ποτέ. Την τελευταία μέρα πριν φύγω για εκείνο το ταξίδι. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο απόλαυσα το να παίζω με τα παιδιά μου. Ήταν ακριβώς αυτή η πραγματικότητα του θανάτου που έκανε τη ζωή ακόμα πιο πολύτιμη την απλή καθημερινότητα, ένα δώρο από το Θεό. Και ο εκκλησιαστής μας τονίζει ακριβώς αυτή τη διάσταση. Ναι, μια μέρα θα πεθάνεις, αλλά σήμερα ζεις. Γι' αυτό απόλαυσε τη μέρα που σου δίνει ο Θεός σήμερα. Πάρ την από τα χέρια του γιατί είναι δώρο δικό του. Αν το πρωί μπορεί να πίνει έναν καφέ πηγαίνοντα στη δουλειά σου, απόλαυσε το γεγονό ότι εκείνη τη στιγμή έχει γεύση, έχει πόδια και έχει δουλειά γιατί ο Θεός στα έχει δώσει όλα αυτά. Αν μέσα σε μια μέρα που οι σου έχουν μείνει πίσω, τα email σου είναι αναπάντητα και το σπίτι είναι σαν βομβαρδισμένο και εκείνη την ώρα το παιδί σου σου λέει «Μπαμπά, έλα να παίξουμε», απόλαυσε αυτή την πρόσκληση και αξιοποίησέ την, γιατί δεν θα κρατήσει για πολύ. Σε μια εποχή ατελείω του multitasking και ανελαίτης πίεσης να είσαι παραγωγικός, ο Θεός σου λέει σταμάτα και πάρε μια αναπνοή και μύρισε τα λουλούδια γύρω σου. Όχι γιατί σε χαραμοφάεις και δεν έχεις τι να κάνεις στη ζωή σου. Αλλά γιατί αν συνεχώς τρέχεις, τα τρεξίματα δεν τελειώνουν ποτέ. Γι' αυτό δώσε στον εαυτό σου ένα break από όλα αυτά. Θυμίσω ότι δεν υπάρχεις μόνο για να παράγεις, υπάρχεις για να απολαμβάνεις το δημιουργό σου. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη αρχή. Το αύριο είναι απρόβλεπτο. Γι' αυτό λέει ο εκκλησιαστής, μη χάνει το σήμερα. Και τέλος, το τρίτο, η τρίτη αρχή του εκκλησιαστή, το αύριο είναι απρόβλεπτο. Γι' αυτό ζήσε με φόβο Θεού. Σε όλο του το βιβλίο ο εκκλησιαστής παρουσιάζει όλη αυτή την αβεβαιότητα και σου λέει ότι ακόμα και αυτοί που πιστεύουν στο Θεό πολλές φορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αδικίες ή καταστροφές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ζωή με το Θεό δεν έχει νόημα. Γι' αυτό λέγαμε πριν ο Εκκλησιαστή δεν λέει ότι η ζωή είναι τελείω μάτι και δεν έχει κανένα νόημα. Αντίθετα, ο Εκκλησιαστή προσυπογράφει μία βασική ιδέα των παροιμιών, ότι η ζωή με σοφία και φόβο κυρίου είναι πραγματικά καλύτερη. Το ότι δεν λειτουργεί ω συνταγή δεν σημαίνει ότι δεν είναι ο καλύτερο δρόμο. Το βιβλίο τελειώνει με την εξή φράση. Άκου το συμπέρασμα όλων αυτών των λόγων. Να σέβεσαι το Θεό και να τηρείς τις εντολές Του. Αυτό είναι το παν για τον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός θα κρίνει όλες τις πράξεις μας. Είτε αγαθές είναι, είτε κακές. Ακόμα και τις πιο απόκριφες. Το απρόβλεπτο της ζωής δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει τον τελικό λόγο. Εκείνος βλέπει, εκείνος θα κρίνει στο τέλος, Γι' αυτό ζήσε με φόβο Θεού. Περπάτα στο δρόμο Του. Μάθε τα παιδιά σου να περπατούν στο δρόμο Του. Μάθε στα παιδιά σου να απολαμβάνουν τη ζωή και μάθε τους να εμπιστεύονται το Θεό σε αυτήν και να Τον θυμούνται ήδη από τις μέρες της νεότητάς τους. Γι' αυτό λέει ενθυμούν τον πλάστη σου τις μέρες της νεότητάς σου. Γι' αυτό λέει να θυμάσαι τον πλάστη σου γιατί το μόνο εύκολο είναι να τον ξεχάσεις μέσα στο χαμό της καθημερινότητας. Γι' αυτό μην ξεχνά ποιο είναι ο Θεό και περπάτησε στου δρόμου του, γιατί στου δικού του δρόμου μόνο μπορεί να περπατήσει με ασφάλεια μέσα στον καπνό τη ζωή. Στου δικού του δρόμου μόνο ο καπνό μα υπενθυμίζει ότι εκείνο είναι ο κύριο του καπνού. Α προσευχηθούμε.